Οι Αμερικανικέ Ένοπλε Δυνάμει διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον προσκύμενων στο Ιράν ένοπλων οργανώσεων σε αντίπεινα για πρόσφατε επιθέσει εναντίον του και εναντίον δυνάμεων του Διεθνού Αντιτζιχαντιστικού Συνασπισμού στο Ιράκ και στη Συρία. Γνωστοποίησε χθε Τρίτη το βράδυ ο Υπουργό Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών, Λόιντ Οστιν. Οι Ένοπλε Δυνάμει των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν απαραίτητα και αναλογικά πλήγματα εναντίον τριών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση κατά Ε e. Ταξιαρχή του Κόμματο του Θεού και άλλε οργανώσει προσκύμενε στο Ιράν, στο έδαφο του Ιράκ, ανέφερε ο επικεφαλή του Πενταγώνου σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου που διένυμαν οι υπηρεσίε του. Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο μέχρι στιγμή απολογισμό Αμερικανικών βομβαρδισμών τη νύχτα εχθέ Τρίτη στο Ιράκ εναντίον υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών σε αντίπεινα για τι πρόσφατε επιθέσει εναντίον Αμερικανών στρατιωτών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο που επικαλείται τοπικού αξιωματούχου. Τα πλήγματα είχαν στόχο θέση τη Καντάεπχε Μπολάχ, ταξιαρχίε του Κόμματο του Θεού, οργάνωση που αποτελεί μέρο των Χαζ Ασάμπι, δυνάμεων λαϊκή κινητοποίηση, παραστρατιωτικών ενταγμένων πλέον στον τακτικό στρατό, στην περιοχή Ζουρφαλ Σάχαρ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια τη Βαγδάτης... καθώ και στην περιοχή Αλ Κάιμ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Οι δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στην Αλ Κάιμ. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμά, τα αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ και στη Συρία έχουν δεχθεί περισσότερε από 150 επιθέσει από φιλοειραϊνού μαχητέ. Περίπου 10 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εχθέ στο δυτικό Ιράκ εναντίον μια στρατιωτική βάση όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιώτε και στρατεύματα του Διεθνού Συνασπισμού κατά των Τζιχαντιστών, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ξιωματική τη Ιρκινή Αστυνομία και ένα αξιωματούχο του Αμερικανικού Στρατού. Βαλιστικοί πύραυλοι έπληξαν την αεροπορική βάση Αιντ Αλ Άσαντ στην επαρχία Αλ Άμπαρ, δήλωσε ένα αξιωματούχο του Αμερικανικού Στρατού που δεν θέλησε να κατονομαστε. Ο ίδιο ανέφερε πω μια αρχική αξιολόγηση των ζημιών βρίσκεται σε Όμω οι πρώτε πληροφορίε κάνουν λόγο για ένα μέλο των Ιρακινών δυνάμεων ασφαλεία σοβαρά τραυματισμένο. Επίση, το Σάββατο, τέσσερι Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την επίθεση που δέχθηκε η βάση Αϊν Αλ-Ασαντ στο δυτικό Ιράκ, στην οποία σταθμεύουν Αμερικανικά στρατεύματα. Την ευθύνη για την επίθεση με βαλιστικού πυράβλου και ρουκέτε ανέλαβε η Ισλαμική αντίσταση στο Ιράκ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε διατηρούν ανεπτυγμένου περίπου 900 στρατιώτε στη Συρία και άλλου 2.500 στο Ιράκ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον τη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτο από τον Διεθνή Συνασπισμό που σχημάτισαν το 2014. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.